τις τελευταίες ώρες και σήμερα και χθες για μια τέντα που τοποθετήθηκε σε ένα κομμάτι της Νέας Παραλίας. Πραγματικά όλοι ευνηδιαστήκαμε όταν είδαμε μια τέντα έκτασης περίπου, που κάνει δηλαδή μια επιφάνεια περίπου 500 τετραγωνικά μέτρα, να τοποθετείται σε ένα εξαιρετικά όμορφο κομμάτι, σε ένα πατέρι, σε ένα κομμάτι πρασίνου της Νέας Παραλίας. Μέσα στο πλαίσιο της νομιμότητας, η διοίκησή μας αντέδρασε άμεσα και χθες το βράδυ η κατάληξη ήταν ότι η τέντα αυτή τοποθετήθηκε από ένα επαγγελματία ο οποίος είχε πάρει άδεια από την ΕΤΑΔ για να εγκαταστήσει εκεί για την περίοδο των Χριστουγέννων κάποιο είδους παιχνίδια. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ουδέποτε ρωτήθηκε, βέβαια και για όσους βρίσκονται σε αυτή την αίθουσα, αλλά και για πολλούς άλλους που μας παρακολουθούν, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η Νέα Παραλία δεν ανήκει στο Δήμο. Η Νέα Παραλία είναι η περιουσία της ΕΤΑΔ, είναι η περιουσία του Υπερταμείου και ουσιαστικά έχει παραχωρηθεί στο Δήμο, ακόμα η διαδικασία της ανάπλασης που είχε συμβεί πριν από κάποια χρόνια, έγινε με παραχώρηση προς το Δήμο Θεσσαλονίκης. Σε κάθε περίπτωση όμως, οτιδήποτε συμβαίνει στο στολίδι της πόλης μας, στη Νέα Παραλία, αφορά και το Δήμο. Αφορά τους δημότες, αφορά το Δημοτικό Συμβούλιο, πρωτίστως αφορά τη διοίκηση του Δήμου μας. Και πιστεύετε με, κανένας δεν αγαπάει περισσότερο τη Νέα Παραλία, κανένας περισσότερο από εμάς δεν θέλει να έχουμε μόνο όμορφες εικόνες σε αυτό το κομμάτι. Και γι' αυτό το λόγο, αφού διαπιστώσαμε τι έχει συμβεί, γιατί ξέρετε, ο Δήμος Θεσσαλονίκης δεν μπορεί να κάνει άστοχες δηλώσεις, δεν μπορεί να κατηγορεί κάποιον χωρίς να έχει τεκμηρίωση, έστειλα μια αυστηρότατη επιστολή στο διευθύνοντα σύμβουλο της ΕΤΑΡ, στον κύριο Στέφανο Βαστό, ζητώντας του να αναθεωρήσει την απόφαση της μίσθωσης, διότι είχε συμβεί μια βραχυχρόνια μίσθωση άμεσα, κάτι που θέλω να πιστεύω ότι θα γίνει δεκτό. Παράλληλα, γιατί η κατασκευή αυτή έγινε με την έκδοση μιας άδειας μικρής κλίμακας. Για όσους ίσως γνωρίζουν, όσοι τέλος πάντων έχουν το προνόμιο να έχουν γνώση κάποιων τεχνικών γνώσεων, η άδεια μικρής κλίμακας εκδίδεται μέσω μιας πλατφόρμας του τεχνικού πλημμυλητηρίου από όποιο μηχανικό μπορεί να αναλάβει αυτή την έκκληση και από την άλλη πλευρά παίρνει ο ίδιος την ευθύνη της έκδοσης αυτής χωρίς να υπάρχει η συμμετοχή από την πολεοδομία, από την αρχή η οποία την εκδίδει. Προφανώς, από τη στιγμή που υπάρχει μια έλλειψη νομιμότητας, οποιαδήποτε καταγγελία, επιλαμβάνεται η πολεοδομία και ακριβώς αυτό έκανε σήμερα η πολεοδομία του Δήμου Θεσσαλονίκης, δίνοντας σήμα διακοπής, έκρινε παράνομη την κατασκευή και πιστέψτε με, θα προχωρήσουμε, εφόσον δεν αποσυρθεί άμεσα, θα προχωρήσουμε σε οποιοδήποτε νόμιμη διαδικασία για την απεγκατάσταση αυτής της κατασκευής. Η Νέα Παραλία ξέρει ένα από τους πιο σημαντικότερους δημόσιους χώρους της πόλης, με υπερτοπική σημασία, και δεν είναι ένα πεδίο ευκαιριακών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Αυτό θέσαμε στην επιστολή μας προς την ΕΤΑΣ, αλλά αυτό πιστεύουμε όχι μόνο εμείς στη διοίκηση, αλλά προφανώς και κάθε Δημοτικός Σύμβουλος και κάθε δημότης αυτής της πόλης. Γιατί ξέρετε, στη Νέα Παραλία, που, όπως σας είπα, ο Δήμος Θεσσαλονίκης προχώρησε με χρηματοδότηση από τα ευρωπαϊκά προγράμματα πριν από κάποια χρόνια, συντηρεί και λειτουργεί τη Νέα Παραλία. Και αυτό το κάνει με την αξιοποίηση ενός σημαντικού έμψυχου υλικού του, αλλά και με την καταβολή ενός σημαντικού ποσού χρημάτων κάθε χρόνο. Και γι' αυτό λοιπόν αυτό το, αν θέλετε, το λίγο άκομψο θέμα διαδικαστικών ζητημάτων πρέπει να λάβει τέλος, καθώς τουλάχιστον για μας οποιαδήποτε διαφορετική αξιοποίηση της Νέας Παραλίας
δεν μπορεί να γίνεται με μια απόφαση, με μια απογραφή, η οποία συμβαίνει στην Αθήνα. Η νέα παραλία κάθε μέρα θα βελτιώνεται και προφανώς κάθε μέρα θα έχει καλύτερη χρήση και πραγματικά πριν οποιοδήποτε τόσο εύκολα βρει κακούς δράκους ή ενεργήσει κακόπιστα απέναντι στη διοίκηση, πραγματικά θα μας βρει και αυτός αντίθετος.